Ποδημηρή εμπειρία με την Αγλαία. Τι, σε παράτησε? Όχι, όχι, όχι. Παλιά είχαμε ένα νερουλά, τον Κυρμίτσο. Τι νερουλά? Νερουλά, παιδί μου, έδιναν νερό στις γειτονιές. Τώρα θα νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε γεννηθεί το 1920. Νερουλάδες υπήρχαν μέχρι και τη δεκαετία του 70, τους ενημερώνω, έτσι, το 80, γιατί τα παίζουν όλοι τσαμένα. Βέβαια στην πρωινή ζώνη, ναι, από ό,τι διάβασα, είμαστε λέει από μέχρι 70. Ποιος είναι 70? Όλοι κοντά είμαστε. Δηλαδή με τον Γιώργο Τραφιά, εγώ έχω 5 χρόνια διαφορά. Ναι. Μεγαλύτερος είμαι. Με τον Οικονομέα είμαι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος. Με τον Καμπουράκη πρέπει να είμαι 6-7 χρόνια μεγαλύτερος. Ο πιο μικρότερος ο Καμπουράκης. Ναι. Αλλά όλοι εκεί την ίδια ηλικία έχουμε. Ναι, ναι. Και θυμόμαστε τους νερουλάδες, γιατί είναι τζόβενα. Άμα είσαι πάνω από 56-57, το θυμάσαι το. Φέρνανε νερό, δηλαδή, μέχρι 60-61. Άντε να έχουμε κλείσει τα 61, έχουμε πει 62 το πολύ. Όλοι είμαστε, κατάλαβες. Γιατί κάπου διάβαζα, λέει, και 70 στην προηγούμενη. Ποιο είναι ο 70? Εσύ πότε γεννήθηκε? Εγώ το 73. Α, εσύ ο 70. Άρα εσύ ο 70. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν του νερουλάδε. Είχαμε του νερουλάδε και ο Κυρμίτσο είχε μία υδροφόρα που κουβάλαγε νερό με μία. Με ένα άλογο. Ναι. Η οποία ήταν θηλυκό, δεν ήταν? Πώ λέγεται το θηλυκό άλογο? Φοράδα. Φοράδα. Κάτι ξέρουμε κι εμεί. Την οποία τη λέγανε Αγλαία. Τη φοράδα λέγαμε. Τη φώναζε ο Κυρμίτσο στην φοράδα Αγλαία. Ναι. Και μου λέει Γιωργάκη, μικρό παιδί, εγώ τώρα 3, 4, 5. Άμα μεγαλώσει, θα σε παντρέψω με την Αγλαία. Με τη φοράδα. Για να μου κάνει πλάκα και σε ευλογημένη. Και μόλι έβλεπα εγώ τον Κυρμίτσο να έρχεται με το νερό με την Αγλαία, ακριβώ. Είχε πάθει ψυχολογικό. Μέχρι τα 12-13 μου. Μήπως είχε καμιά κόρη. Το όνομα ήταν το Αγλαία. Μήπως είχε καμιά κόρη Αγλαία και ήταν και ωραία και την έχασε. Και τη γυναίκα του Καραγκιόζη τη λένε Αγλαία. Και τη γυναίκα του Καραγκιόζη, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.